Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Μας περιμένει ήδη στην αίθουσα ειδήσεων ο κύριος Απόστολος Μπελόκας. Είναι ιδρυτής και αρχισυντάκτης της Green4C, παρακαλώ. Κύριε Μπελόκα, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι. Να είστε καλά. Είστε κοντά μας, διότι διοργανώνεται όπως κάθε χρόνο ένα ολοήμερο ναυτιλιακό περιβαλλοντικό συνέδριο, έτσι. Ναι, την Τετάρτη στις 22, μια μέρα πριν την έναρξη των παιδιών. Τους εύχομαι ό,τι καλύτερο. Μ' άρεσε πάρα πολύ το έξυπνο σχόλιο. Δεν χρειάζεται να περιμένεις κάθε Μάη. Εμείς κάθε Απρίλη κάνουμε ένα συνέδριο, το οποίο έχει γίνει αυτή τη στιγμή το μεγαλύτερο περιβαλλοντικό συνέδριο στον κόσμο. Περιμένουμε 1.000 συνέδρους. Έχουμε μαζέψει γύρω στους 50 χορηγούς και υποστηρικτές. Και θα μαζευτούμε στο Ευγενίδιο στις 22 του Απρίλη, μέρα Τετάρτη, να συζητήσουμε για τα φλέγοντα θέματα που αφορούν τη ναυτιλία, κυρίως σε θέματα βιώσιμης ανάπτυξης, στο θέμα των νέων καυσίμων, στο θέμα της διαχείρισης του θαλασσίου έρματος, πράγματα και τις άλλες εκπομπές, πράγματα τα οποία είναι αρκετά φλέγοντα και ενδιαφέρουν πάρα πολύ κόσμο. Το πρώτο εξ αυτών των θεμάτων ποιο είναι, το πιο σημαντικό που θα ξεχωρίζατε? Θα έλεγα ότι είναι κυρίως το θέμα των νέων καυσίμων. Υπάρχει ένα θέμα στην ναυτιλία με την ενεργειακή αποδοτικότητα, στο πλαίσιο του ότι τα πλοία θα πρέπει να φροντίσουν να έχουν λιγότερες αέριες εκπομπές. Υπάρχουν διάφορα σε παγκόσμιο επίπεδο που λαμβάνουν χώρα, όχι μόνο στο χώρο της ναυτιλίας. Και η αλήθεια είναι ότι πολλοί κόσμος έχει προσανατολιστεί στο χώρο της ναυτιλίας, είτε στο πώς θα μειώσει εκπομπές, είτε πώς ενδεχομένως θα χρησιμοποιήσει νέα καύσιμα, όπως είναι παραδείγματος χάρη το υγροποιημένο φυσικό αέριο. Μην ξεχνάτε ότι πριν από μια εβδομάδα έγινε μια πολύ μεγάλη εξαγορά στον χώρο του LNG. Η Shell εξαγόρασε το BG Group, μια εξαγορά της τάξης των 70 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Και αυτό δείχνει ότι μάλλον θα έχουμε μια καινούργια σειρά ανακατατάξεων στον χώρο του LNG, κυρίως γύρω από το αέριο. Αναμένεται να είναι ένα πολύ ενδιαφέρον και πολύ φιλικό προς το περιβάλλον καύσιμο. Θυμίστε μας πότε είναι το συνέδριο. Το συνέδριο είναι Τετάρτη στις 22 Απριλίου στο Ευγενίδιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή επιτυχία στις εργασίες του συνεδρίου, κύριε Μπελόκα. Να είστε καλά. Λοιπόν, μέχρι εδώ εμείς. Ραντεβού την Δευτέρα στις 6 το πρωί και στις 12 μετά στην τηλεόραση. Να έχετε όλοι ένα πολύ πολύ καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.